πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι, ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που εδώ και χρόνια ήθελα να συναντήσω. Έχουμε έρθει εδώ στο Παλαιό Φάλιρο. Mm. Ουσιαστικά είναι η περιοχή που έχεις μεγαλώσει. Από τα 8 έτσι, είσαι εδώ. Από τα 8, ναι. Σου πάει πάρα πολύ θέση θάλασσα και λοιπά. Και τη ρώτησα πριν την καταγωγή της και όντως έχει θαλασσινή, να κάνει. Είναι θαλασσινή. Mm. Οι γονείς σου κατάγονταν... Οι γονείς μου κατάγονταν από την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Παρόλο που στην Κρήτη είναι ορεινό το μέρος, αλλά είναι ένα μεγάλο νησί. Ναι. Έχεις καθόλου εικόνες από εκεί? Έχω εικόνες περισσότερο από την Κρήτη, γιατί εκεί περνούσαμε όλα τα καλοκαίρια μας. Και από τις Κυκλάδες, από τη Σύφνο. Γιατί ήταν, οι παππούδες μου ήταν από την Άξο, ο παππούς μου, και από τη Σύφνο η γιαγιά μου. Στη Σύφνο έχω περισσότερες εικόνες, δηλαδή την είχαμε επισκεφθεί τέλος πάντων. Αλλά οι πιο έντονες εικόνες και τα βιώματα είναι από την Κρήτη. Τι θυμάσαι έτσι με έντονο τρόπο από εκεί? Εντάξει, τόσο εκτός από τους ανθρώπους που είναι σαφώς ιδιαίτεροι, οι άνθρωποι που αγαπώ μένουν εκεί, συγγενείς μου δηλαδή, τα ξαδέρφια μου. Και αυτό που θυμάμαι από εκείνα τα καλοκαίρια ήταν η απόλυτη ελευθερία. Δηλαδή φεύγαμε το πρωί από το σπίτι, το πατρικό, και γυρνάγαμε το βράδυ και κανείς δεν μας έψαχνε. Όχι γιατί δεν ανησυχούσαν για μας, φυσικά, αλλά γιατί σε ένα χωριό που οι περισσότεροι είναι οι συγγενείς, όπου όλοι ξέρουν τους πάντες, υπήρχε μια απίστευτη ελευθερία να τρέχουμε, να παίζουμε. Σε αυτά τα καλοκαίρια που ήσουν έτσι με την παρέα σου εντελώς ανέμελη, σκεφτόσουν ότι ήθελες να γίνεις χορεύτρια, ηθοποιός? Χορεύτρια έγινα και ηθοποιός κάπως τυχαία. Δηλαδή, η μητέρα μου πίστευε ότι η στάση του σώματός μου δεν ήταν σωστή. Και η δική σου δεν μπορώ να το πιστεύω. Και έτσι με πήγε σε μία σχολή χορού, τη Ροδόπη Κούβαρη. Μια ερασιτεχνική σχολή χορού. Και όταν μπήκα μέσα στη σχολή χορού, με το που μπήκα είπα, θα γίνω χορεύτρια. Mm. Σε τι ηλικία έγινε αυτό? Έγινε 12 χρονών ήμουν. Mm. Ήμουν αρκετά μεγάλη δηλαδή. Αλλά δούλεψα πολύ, δηλαδή το αγάπησα πάρα πολύ, ακαριέα. Και αποφάσισα τη στιγμή που είπα ότι θα γίνω χορεύτρια. Μετά έγινα χορεύτρια. Όντως περάσαν τα χρόνια και έκανα, όσο χόρευα επαγγελματικά, έκανα κάποιες διαφημίσεις για Χαρτζηλίκη. Και συνεργάστηκα με τον Μπεράκη, με τον Πανουσόπουλο, με τον Τζεμπερόπουλο, με αυτούς τους σκηνοθέτες. Και ο Νίκος ο Περάκης με πρότεινε στη Μαρία Τιντούζα, η οποία έκανε τότε την πρώτη της μεσαίου μήκους ταινία, ήταν η ταινία της αποφύτησής της, σπούδαζε στην Αγγλία. Με πήρε, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι, δηλαδή, κάπως και λίγο τυχαία έγινα και τα δύο πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν μπήκαμε σε αυτούς τους χώρους, είπα ότι αυτό θα γίνω. Ο υπόλυτος είναι ο μόνος που σε όλη την Τριζίνα λέει πως είμαι η πιο αισχρή από τους θεούς. Τον έρωτα απεχθάνεται, το γάμο αρνιέται και πιαν τιμά την Άρτεμη. Κόρη του Δία, τη θεωρεί μες στις θεές την πιο μεγάλη. Με τα σκυλιά του μες στα δάση οι δυο τους, τα γρίμια ολοκυνηγούν και τα αφανίζουν. Τέτοια φιλία, για ένα θνητό πρωτάκουστη. Χορεύτρια ήσουν για πολλά χρόνια, νομίζω καμιά δεκαριά, 8-10. Ναι, 10 χρόνια χορεύω επαγγελματικά, ναι. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή των 10 ετών είχες την αγωνία ότι έτσι κι αλλιώς από τη φύση του αυτό το επάγγελμα έχει μια ημερομηνία λήξης, οπότε έπρεπε να βρεις το επόμενο βήμα. Ναι, ακριβώς αυτό που λες. Ναι. Δηλαδή σκεφτόμουν από πολύ νωρίς ότι αυτό το πράγμα θα με αφήσει. Και ήθελες να το προλάβεις? Ήθελα να το προλάβω, ήθελα δηλαδή να το αφήσω πριν με αφήσει και να σκεφτώ τι θα κάνω. Ήρθαν έτσι τα πράγματα και επειδή δεν ήθελα να γίνω, δεν είχα φιλοδοξία να γίνω ούτε χορογράφος, ούτε δασκάλα χορού μόνο. Δηλαδή, σου φαινόταν λίγο? Νομίζω ότι δεν έχω το ταλέντο να είμαι χορογράφος και η διδασκαλία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Για να είσαι και συνεπής και ακριβής και αγαπητός και αυστηρός, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Νομίζω ότι τελικά εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ να είμαι πάνω στη σκηνή, σαν ψυχοσύνθεση. Mm-hmm. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, πέραν της δεκαετίας αυτής που ήσουν χορεύτρια, η μεταπίδηση και το ξεκίνημά σου, το οποίο ήταν τηλεοπτικό. Ναι. Και ήταν μέσα από μία σειρά που είναι σημείο αναφοράς. Αναφέρομαι βεβαίως στην αίθουσα του θρόνου, από όπου και έγινες πολύ γνωστή, με ένα επιτελείο
Καταπληκτικό. Ναι. Τι θυμάσαι από αυτή την περίοδο που κράτησε αρκετά. Νομίζω ότι κατέχετε ένα ρεκόρ χρόνου. Ναι. Τώρα για μια τηλεοπτική σειρά να δουλεύει κάποιος 1,5 χρόνο. Γυριζόταν 1,5 χρόνο. Ήταν μια τηλεοπτική δουλειά, αλλά γυρίστηκε με κινηματογραφικούς όρους. Θυμάμαι πολύ μεγάλη νοσταλγία αυτά τα γυρίσματα και πάρα πολύ αγάπη. Θυμάμαι τους ανθρώπους που αυτοί το κάνανε, έτσι κι αλλιώς, οι άνθρωποι είναι. Εντάξει, πήγε η Δημητροκοπούλου, η σκηνοθέτηδα, που όταν την συνάντησα με έπεισε με το χαίρο πολύ ότι μπορώ να εμπιστευτώ αυτή τη γυναίκα και δεν έπεσα έξω καθόλου. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους που, εντάξει, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην πρώτη μου δουλειά να συνεργάζομαι με αυτά τα τέρατα, ας πούμε. Εσάς ήθελα, αλλά έπρεπε να ειδοποιήσω, έχετε δουλειά. Καθόλου. Με ξεκουράζει να ασχολούμαι με τα φυτά. Νομίζω ερχόμασταν με το ίδιο καράβι από την Αθήνα. Τέλος, γνωριζόμαστε επίσημα. Εγώ σας γνωρίζω λίγο. Δηλαδή όλοι μιλάνε για εσάς. Λέγοντας τι? Ότι επιστρέψετε από το Άγιο Όρος. Λέτε να έκανα καλά. Μάλλον. Τη στιγμή που τελειώνει η ιστορία αυτή, εισπράττεις ότι κάτι συμβαίνει γύρω από εσένα. Έχεις αγωνία για την μετέπειτα πορεία σου. Αυτό που ήθελα να κάνω και αυτό που έκανα τελικά ήταν ότι ήθελα πάρα πολύ να παίξω στο θέατρο. Ήθελα πάρα πολύ να έχω στέρεες και γερές βάσεις. Και είναι πολύ λίγες οι δουλειές, η αλήθεια είναι, στην τηλεόραση που μπορούν να στο προσφέρουν αυτό. Δηλαδή να εξελίσσεσαι υποκριτικά. Στο θέατρο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό έκανα. Αφοσιώθηκα δηλαδή στο θέατρο, λέγοντας όχι στην τηλεόραση, όχι από σνομπισμό, γιατί εγώ με την τηλεόραση βγήκα και με το μέσο πραγματικά δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Πολλές φορές έχω με τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή η τηλεόραση είναι απλώς ένα εργαλείο της δουλειάς μας. Δεν είναι τίποτα άλλο. Το πώς το χειρίζεται κανείς είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος που σου δίνεται πολλές φορές είναι πολύ λίγος για να εξελιχθείς, για να φτιάξεις το ρόλο σου όπως θέλεις. Ενώ στο θέατρο τα πράγματα είναι σαφώς πολύ διαφορετικά, όπως και στον κινηματογράφο. Και γι' αυτό το λόγο άρχισα τόσο πολύ να πονέ ξανά στην τηλεόραση. Αν κάποτε θελήσεις να έρθεις στο δικό μου σπίτι, γιατί τώρα βλέπω καθαρά τον κίνδυνο, φέρε μαζί σου μόνον 25. Μου είναι αδύνατο να φιλοξενήσω έστω και έναν παραπάνω. Τι! Πρέπει να έρθω σε εσένα με 25! Αυτό λες, Ρέγκαν! Και σου το ξαναλέω, κύριε μου. Παραπάνω δεν δέχομαι. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο τι σημαίνει δουλεύω πάρα πολύ για ένα ρόλο. Δηλαδή, εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε, είναι οι πρόβες. Σαφέστατα δεν μιλάς μόνο για τις πρόβες όμως. Όχι, δεν μιλάς. Ποια άλλη προετοιμασία κρύβεται? Κοίτα να δεις, νομίζω ότι στο πέρασμα του χρόνου και αυτό αλλάζει, όπως όλα αλλάζουν. Στον πρώτο μου ρόλο κλείστηκα στο σπίτι και έβγαινα μόνο για να πάω στην πρόβα. Έλεγα από το πρωί μου στο βράδυ τα λόγια μου. Μπροστά σε καθρέφτη? Όχι. Ναι. Στο κρεβάτι, στο πάτωμα, στον καναπέ, στην κουζίνα, όταν ποτέ στα λουλούδια, παντού. Προσπαθώντας να βρω ποιος είναι ο τρόπος και σύμφωνα με τις οδηγίες, πώς θα γίνει πιο αληθινό και όλα αυτά. Αυτό ήταν τρομερά επώδυνο. Τρομερά όμως, γιατί δεν είχα καθόλου ζωή. Δηλαδή έκανα μόνο αυτό το πράγμα, δεν είχα καθόλου καιρό από το άγχος μου να συναντήσω τους φίλους μου, ούτε τους γονείς μου, ούτε κανέναν. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να δουλεύεις, να λες τα λόγια σου και να χτυπιέσαι ένα δωμάτιο κλεισμένη. Μπορεί να γίνουν τα πράγματα και πιο χαλαρά, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν δουλεύεις πάνω σε κάτι, το κουβαλάς. Όχι με κακό τρόπο, αλλά σαφώς σε απασχολεί. Αναρωτιέσαι. Δηλαδή, μπορεί να κάτσεις να πιεις ένα καφέ και να σκέφτεσαι για αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να είσαι κλεισμένος κάπου και να υποφέρεις για να είσαι καλός σε ένα ρόλο. Και κάτι άλλο που κατέκτησα έτσι με τα χρόνια, μάλλον δεν κατέκτησα, αλλά κατάλαβα με τα χρόνια, είναι ότι όσο πιο. Μάλλον το πρώτο πράγμα είναι να μάθεις καλά τα λόγια σου για μένα. Να τα μάθεις. Δηλαδή, να φύγει το χαρτί από τα χέρια σου. Να τα λες νεράκι. Και μετά όσο πιο πολύ χαλαρώνεις μέσα σε αυτό και ακούς ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, το σκηνοθέτη σου και ακούς πραγματικά αυτό που θέλει να σου πει και το μεταφράζεις,
Και χαλαρώνει σιγά σιγά πάνω στη σκηνή, τα πράγματα γεννιούνται. Με μεγαλύτερη ευκολία, πιο δημιουργικά και πιο ενδιαφέρον είναι. Αχ, Θεούλη μου, πώς θα ήθελα να ερωτευτώ άλλη μία φορά. Μία και μοναδική. Τίποτα δεν είναι. Μη φοβάσαι. Το διαβάζω. Αν και δεν έχει νόημα. Διασημότητα. Πώς την αντιμετωπίζεις ύστερα από τόσο καιρό, το πρώτο και το δεύτερο, αν νιώθεις ότι επειδή έχεις βάλει κάποιους δικούς σου κανόνες, οι οποίοι δεν είναι πολύ κοντινοί σε αυτούς που υπάρχουν στην εποχή μας και πουλάνε, αν νιώθεις ότι υπάρχει κάποιο τίμημα σε αυτό, αν νιώθεις ότι έχεις χάσει κάτι, ναι, ή τελικά ότι έχεις κερδίσει. Καταρχήν δεν νιώθω ότι είμαι τρομερά διάσημη. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και με την έξω του θρόνου τέλος πάντων, που έγινα γνωστή. Όταν παίζεις τηλεόραση γίνεσαι γνωστός, δηλαδή είναι μοιραίο. Μετά εγώ έπαιξα στο θέατρο και... Δεν ξεχάστηκες όμως. Α, ναι, δεν ξέρω αυτό, αυτό είναι ίσως κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι ότι περπατάω στον δρόμο και με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι με αναγνωρίζουν. Δηλαδή δεν είναι ότι, ας πούμε, και σε σχέση με κάποιους φίλους μου ηθοποιούς που είναι πραγματικά διάσημοι. Δεν ξέρω αν έχω βάλει δικούς μου κανόνες. Όμως επειδή είμαι από πολύ μικρή σε αυτή τη δουλειά, δηλαδή ήμουν χορεύτρια σε ένα συγγενή χώρο και είδα πολλά πράγματα από πολύ νωρίς και σε τρυφερή ηλικία. Από ένα σημείο και μετά και ως χορεύτρια έκανα τη δουλειά μου όπως εγώ επιθυμούσα να την κάνω και το ίδιο πράγμα ήθελα να είμαι και σαν ηθοποιός. Δηλαδή, ό,τι κάνω, άσχετο αν κάποιοι συμφωνούν ή όχι, ή κριτικές ή οτιδήποτε, εγώ να μην ντρέπομαι γι' αυτό. Να μην μετανιώνω γι' αυτό και να μπορώ να είμαι σε θέση να το υπερασπίζομαι. Αυτό είναι που ήθελα και θέλω. Τίποτα άλλο. Ούτε να βάλω δικούς μου κανόνες, δηλαδή δεν ξέρω πώς είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχω κάποια στρατηγική. Κύριε Γυμνασιάρχα. Χαρίτο. Κύριε Γυμνασιάρχα. Απαιτώ να φύγετε αμέσως. Πολλοί σε ακούν και σκέφτονται ότι να, μια τυχερή κοπέλα που βεβαίως με άποψη έκανε κάποιες επιλογές, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα στο κεφάλι της, που ήταν ουσιαστικό, δεν ήταν το εξώφυλλο, αλλά ήταν ο ρόλος, η διαδρομή, η συνεργασία. Τι τυχερή τα έχει όλα. Είναι πανέμορφη, έχει τη λάμψη, για την οποία φαντάζομαι πολλοί θα σου έχουν μιλήσει, που δεν έχει να κάνει με την ομορφιά. Κάποιοι άνθρωποι, ναι, είναι πιο λαμπεροί από κάποιους άλλους χωρίς να κάνουν κάτι. Εσύ ήρθες άβαφη και είσαι κάπως. Αυτό όμως είναι πράγματα που βλέπουν οι άλλοι. Ναι, δεν... το λένε πάντως. Ναι, μου λένε κάποια πολύ ωραία πράγματα οι άνθρωποι. Όμως αυτά είναι πράγματα που βλέπουν οι άλλοι σε σένα και κάποια πράγματα που εσύ αντιλαμβάνεσαι. Στην καθημερινή ζωή όμως των ανθρώπων τα πράγματα είναι αλλιώς. Γιατί υπάρχει μια δουλειά που πρέπει να γίνει, υπάρχουν σχέσεις που άλλοτε είναι δύσκολες, πιο εύκολες, χειρότερες, καλύτερες, που πρέπει να διαπραγματευτείς. Υπάρχει αυτός που σου βάζει πολλά εμπόδια, πάρα πολλές φορές, σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Υπάρχουν πολύ δύσκολες στιγμές, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που δεν σκέφτεσαι τη λάμψη που έχεις ή την τύχη ή αν δεν έχεις τύχη, αν σου ήταν δύσκολα ή εύκολα. Τουλάχιστον εγώ δεν το κάνω αυτό. Και αυτό που λες για την τύχη, σαφώς είναι μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί, πάρα πολλοί κόσμοι με ταλέντο, που ίσως δεν έχει βρει το δρόμο του. Και σαφώς η τύχη παίζει ένα... είναι ένας παράγοντας. Υπάρχει. Από την άλλη μεριά, εγώ θεωρώ ότι κανείς πρέπει καταρχήν να ξέρει τι θέλει, όσο μπορεί να γνωρίζει τον εαυτό του και όσο αντέχει, να το έχει λίγο πείσμα και να είναι και λίγο έξυπνος. Δηλαδή, ακόμα και όταν πονάς για κάτι που δεν σε θέλει, καλύτερα να φεύγεις εσύ νωρίτερα, παρά να καταραίεις. Και όλα αυτά είναι ένας περίεργος συνδυασμός που δεν μπορείς να μιλήσεις πολύ λογικά γι' αυτόν, γιατί είναι η ζωή έτσι. Τι έγινε, τη βρήκες τη Μαργαρίτα? Όχι, το είχε απενεργοποιημένο. Για πάρ' την εσύ.
Έλα. Έλα, ρε παιδάκι μου, πού είσαι? Τίποτα, μωρένα. Κάτι έγινε τελευταία στιγμή και καθυστέρησα, συγγνώμη. Ευχάριστη υποπτεύομαι. Η δημιουργία οικογένεια σου λέει κάτι, σε αφορά? Ναι, είναι ένα μακρινό σχέδιο ή όνειρο ή... Δεν ξέρω αν είναι μακρινό, γιατί αυτά τα πράγματα έρχονται και νομίζω και όταν δεν τα σκέφτεσαι και πάρα πολύ ή στα στέλνει ο Θεός ή οτιδήποτε είναι αυτό. Ναι, και με αφορά, νιώθω ότι με αφορά και μου λέει πολλά και θα ήθελα πολύ να αποκτήσω παιδιά και οικογένεια μια μέρα, ναι. Μια μέρα. Ξέρεις ότι... Αύριο δεν πρόκειται να γίνει. Σύντομα. Τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής σου πώς γεμίζουν? Δηλαδή, τι άλλο κάνεις και για σένα είναι η ανάσα σου, το οξυγόνο σου και η ισορροπία σου, όπως είναι και η δουλειά σου? Δεν έχω έτσι κάτι να σου πω... Μάλλον καθημερινά, πολύ καθημερινά πράγματα. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω βόλτες στη θάλασσα. Εντάξει, μένω δίπλα, είναι πολύ εύκολο να το κάνω αυτό. Ξέρω εγώ, να διαβάζω, να πηγαίνω σινεμά, να μένω σπίτι, τον δουλεύω πάρα πολύ, δεν θέλω να πάω πουθενά. Μ' αρέσει, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, να πηγαίνω εκδρομές.